Ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα συνέδρια UFO όλων των εποχών έλαβε χώρα μεταξύ 7 και 8 Αυγούστου του 1954. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κορυφή του όρους Palomar στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε υψόμετρο άνω των 1.800 μέτρων. Αυτό το συνέδριο προωθήθηκε από 3 από τους πιο διάσημους επαφικούς, Τζορ Αντάμσκι, Τρούμαν Μπέθερμ και Ντάνιελ Φράι. Περισσότερα από 1.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο, πρακτόρων του FBI, μαρτύρων UFO, καθώς και πολλών περίεργων ανθρώπων, παρακολούθησαν την εκδήλωση. Καθένας από τους συμμετέχοντες μοιράστηκε τη δική του εμπειρία. Με τη σειρά του Αντάμσκι, ο δάσκαλος εξήγησε ότι οι κάτοικοι της Αφροδίτης έμοιαζαν πολύ με τους ανθρώπους, τόσο πολύ που είχαν διεισδύσει στην κοινωνία μας και ζούσαν σε μεγάλες πόλεις. Παρουσίασε επίσης ένα πίνακα με καλλιτεχνική αναπαράσταση ενός κατοίκου. Στο τέλος της πρώτης ημέρας έγινε σάλος όταν το κοινό παρατήρησε μια ασυνήθιστη παρουσία μιας όμορφης γυναίκας παρέα με δύο άντρες. Ένας από τους άντρες φορούσε γυαλιά και οι τρεις είχαν ανοιχτό δέρμα και η γυναίκα είχε ξανθά μαλλιά, αλλά παραδόξως τα μάτια της ήταν μαύρα και έντονα. Επιπλέον είχε μια προεξέχουσα οστική δομή στη μέση του μετώπου. Τα χαρακτηριστικά τους έμοιαζαν με την περιγραφή που είχε παρουσιάσει ώρες πριν ο ομιλητής Αντάμσκι και έμοιαζαν με τον τύπο των εξωγήινων που ήρθαν από την Αφροδίτη και περπατούσαν ανάμεσά μας. Η φήμη διαδόθηκε γρήγορα ανάμεσα στο πλήθος ότι υπήρχαν κάτοικοι της Αφροδίτης μεταμφιασμένοι. Ένας από τους συμμετέχοντες τους ρώτησε «Είστε ή δεν είστε από την Αφροδίτη?» Η γυναίκα χαμογελώντας απάντησε ήρεμα «Όχι». Στη συνέχεια ο συμμετέχον μίλησε με τη γυναίκα «Γιατί είσαι εδώ?» «Γιατί με ενδιαφέρει το θέμα». «Πιστεύεις στους υπτάμενους δίσκους?» «Ναι». «Ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Αντάμσκι ότι προέρχονται από την Αφροδίτη?» «Ναι, φυσικά. Προέρχονται από την Αφροδίτη». Ένας Βραζιλιάνος δημοσιογράφος ονόματι Τζοάο Μαρτσίνς ήταν επίσης παρόν στο συνέδριο και τους πήρε επίσης συνέντευξη. Μετά από έρευνα ο Μαρτσίνς ανακάλυψε ότι το όνομα της γυναίκας ήταν Ντολόρες Μπάριος και ήταν μια σχεδιάστρια μόδας από τη Νέα Υόρκη, ενώ οι φίλοι της ήταν η Ντόναλντ Μόραντ και Μπιλ Τζάκμαρτ και οι δύο μουσικοί που ζούσαν στο Μαχάταν Μπιτς της Καλιφόρνια, όπως ισχυρίστηκαν υπογράφοντας το βιβλίο επισκεπτών. Ο Μαρτσίνς ρώτησε αν μπορούσε να τους φωτογραφίσει, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι που τους αποκαλούσαν κατοίκους της Αφροδίτης. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η Ντολόρες Μπάριος έμοιαζε πολύ με τον πίνακα που είχε δείξει ο Αντάμσκι. Την επόμενη μέρα, στο τέλος της συνάντησης, ο Μαρτσίνς φωτογράφησε την Ντολόρες χρησιμοποιώντας ένα φλάς και προκαλώντας την έκπληξή της. Έπειτα έβγαλε βιαστικά φωτογραφίες και των δύο φίλων της. Μετά από αυτό, η τριάδα έτρεξε βιαστικά προς το δάσος. Αμέσως μετά, ένας υπτάμενος δίσκος απογειώθηκε, αλλά ο μάρτυρας δεν κατάφερε να τραβήξει φωτογραφία. Το περίεργο είναι ότι ποτέ δεν εμφανίστηκε κανείς ισχυριζόμενος ότι γνώρισε ή αναγνώρισε τους περίεργους ανθρώπους στις φωτογραφίες. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ας ελέγξουμε το αρχικό άρθρο, τους κύριους χαρακτήρες σε αυτό το σημαντικό περιστατικό UFO και το πιο σημαντικό, την εποχή που έλαβε χώρα το γεγονός. Τα γεγονότα που περιγράφονται εδώ συνέβησαν το καλοκαίρι του 1954, πιο συγκεκριμένα μεταξύ 7 και 8 Αυγούστου. Στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, το παρατηρητήριο Palomar φιλοξένησε αυτά τα πρώτα γνωστά συνέδρια UFO με φυσικούς, αστρονόμους, πράκτορους του FBI, δημοσιογράφους, διεπαφικούς,
μάρτυρες και περίεργους ανθρώπους. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το κύριο γεγονός ήταν οι διηγήσεις των Αντάμσκι, Φράι και Μπέθοραμ για τις εξωγήινες συναντήσεις τους. Ο Τζόρτζ Αντάμσκι, ένας Αμερικανός πολίτης πολωνικής καταγωγής, φωτογράφησε και αλληλεπιδρούσε με εξωγήινους. Ισχυρίστηκε ότι συνάντησε φιλικούς εξωγήινους που έμοιαζαν με Σκανδιναβούς, τους οποίους αποκαλούσε Space Brothers, δηλαδή διαστημικούς αδερφούς. Αυτοί οι Space Brothers ήταν από την Αφροδίτη και είχαν προσγειωθεί στην έρημο του Κολοράντο στις 20 Νοεμβρίου 1952. Στην επαφή του με τους κατοίκους της Αφροδίτης είχε την ευκαιρία να πετάξει και με το σκάφος τους. Του παρουσίασαν ένα ανησυχητικό μήνυμα για το μέλλον των ανθρώπων στη Γη. Η χρήση πυρηνικών όπλων και οι πόλεμοι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή στον πλανήτη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Αντάμσκι, εκείνος εξήγησε τις προθέσεις και την μορφολογική δομή των κατοίκων της Αφροδίτης και τις ομοιότητές τους αλλά και τις διαφορές τους από τους ανθρώπους. Λόγω της εμφάνισής τους μπορούσαν να περνούν σχεδόν απαρατήρητοι και να ζουν ανάμεσά μας. Για να απεικονίσει έναν κάτοικο της Αφροδίτης, ο Αντάμσκι παρουσίασε έναν πίνακα με έναν τέτοιο κάτοικο, τον οποίο ονόμασε Όρθον. Η εικόνα ξάφνιασε στο κοινό. Ανάμεσα στους θεατές, η περίεργη τριάδα, η Ντολόρες Μπάριος και οι φίλοι της Ντόναλντ Μόραντ και Μπιλ Τζάκμαρτ έκαναν αυτό το γεγονός μοναδικό και ιστορικό. Προφανώς γιατί ήταν παρόμοιοι με αυτούς που περιέγραψε ο υπεύθυνος επικοινωνίας μόλις πριν από λίγες ώρες. Κατά τη δεκαετία του 1950, στη μέση του ψυχρού πολέμου, η αίσθηση της πιθανότητας ενός πυρηνικού πολέμου ήταν πολύ έντονη. Ο φόβος του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν πραγματικός. Επιπλέον, το 1951, η ταινία «The Day the Earth Stood Still» έκανε τον ντεμπούτο της στις αίθουσες. Η ιστορία περιέλαμβανε έναν ανθρωποειδή εξωγήινο που ερχόταν στη Γη για να δώσει ένα μήνυμα ότι η ανθρώπινη φυλή πρέπει να ζήσει ειρηνικά, διαφορετικά ο πλανήτης θα χαθεί. Ήταν ένα παρόμοιο μήνυμα που παρέδωσε ο κάτοικος της Αφροδίτης, ο Όρθον, στον Αντάμσκι. Σύμφωνα λοιπόν με πολλούς, ήταν πιθανόν όλα αυτά να ήταν απλά φαντασιοπληξίες του Αντάμσκι. Από την άλλη πάλι, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 50 και του 60, ο Αντάμσκι παρουσίασε αρκετές φωτογραφίες από υπτάμενους δίσκους, αλλά μερικές αργότερα αποδείχθηκαν φάρσες. Κάποτε ο Τζόρτζ Αντάμσκι ανακοίνωσε ότι είχε λάβει πρόσκληση για μία μυστική ακρόαση με τον Πάπα Ιωάννη 23 και κέρδισε ένα χρυσό μετάλλιο τιμής από την αγιότητά του. Το θέμα ήταν ότι τέτοια μετάλλια μπορούσαν πολύ εύκολα να βρούνε και οι τουρίστες. Στις 7 Μαΐου του 1952, ο ρεπόρτερ Τζοάο Μαρτσίντς και ο φωτογράφος Ετ Κέφελ βρίσκονταν στο Κουέμπρα Μάρ στη δυτική ζώνη του Ρίο Ντε Τζανέιρο για να φωτογραφίσουν ζευγάρια που βρίσκονταν σε ραντεβού σε αυτή την ερημική παραλία. Μετά από ώρες αναμονής προκειμένου να βρουν την ευκαιρία να πάρουν συνέντευξη να τραβήξουν φωτογραφίες ρομαντικών ζευγαριών, ισχυρίζονται ότι είδαν ένα μπλε γκρι κυκλικό υπτάμενο αντικείμενο να εμφανίζεται μπροστά τους. Το UFO έκανε ελιγμού στον ουρανό για περίπου ένα λεπτό και ο Ετ Κέφελ τράβηξε 5 φωτογραφίες. Έσπευσαν στο εργαστήριο εγκαίρως για να δημοσιευτούν στο Diario da Noite, δηλαδή νυχτερινό ημερολόγιο, ένα συγκλονιστικό ταμπλόιτ. Μέχρι το πρωί ο κόσμος μπορούσε να το δει στην πρώτη του σελίδα. Το επόμενο πρωινό πολλοί στρατιωτικοί ήρθαν να ελέγξουν τις φωτογραφίες συμπεριλαμβανομένου του συνταγματάρχη Jack Wherley Hughes.
ο οποίος πίστευε ότι οι εικόνες ήταν αυθεντικές. Όλοι τους είχαν έρθει από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. 8 ημέρες αργότερα το περιοδικό «Ο Κρουζέιρο» από την ίδια ομάδα δημοσιεύει επιπλέον 8 σελίδες με φωτογραφίες από αυτό που σήμερα είναι γνωστό στο περιστατικό UFO «Μπάγα Τατσιζούκ». Όμως χρόνια αργότερα άλλα μέλη από το προσωπικό του περιοδικού εμφανίστηκαν για να επιβεβαιώσουν ότι επρόκειτο για μία φάρσα. Αρκετοί απέτησαν την επιβεβαίωση των ειδήσεων από τον Ed Κέφελ και τον Μαρτσίνς. Τα πράγματα ξέφυγαν. Αποδείχθηκε ότι είχαν φωτογραφίσει ένα αντικείμενο σε ένα στούντιο με διπλή έκθεση. Ο Λεάο Γκοντίμ ντε Ολιβέιρα, διευθυντής του περιοδικού, ζήτησε μία βαθιά ανάλυση των αρνητικών από τον Κάρλος ντε Μέλο Έμπολη, έναν εγκληματολόγο στο Ινστιτούτο Εγκληματολογίας της Γκουαναμπάρα. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σκιές των στοιχείων στη σκηνή διέφεραν. Στην τέταρτη φωτογραφία, η σκιά του περιβάλλοντος εμφανίζεται από δεξιά προς τα αριστερά και ο υπτάμενος δίσκος από αριστερά προς τα δεξιά. Η γνώμη του Ινστιτούτου Εγκληματολογίας της Γκουαναμπάρα, ωστόσο, δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ. Ο διευθυντής αρνήθηκε επίσης να δεχθεί μία πρόταση από την Κόντακ στο Ρότσεστερ των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αναλυθεί η αυθεντικότητα των αρνητικών. Άλλωστε, οι πωλήσεις περιοδικών με θέμα «Υπτάμενοι δίσκοι» ήταν ήδη υψηλές. Χρόνια αργότερα η εκδήλωση στο Πάλομαρ διαδόθηκε σε 3 τεύχη, σε 19 σελίδες συνολικά. Ο Τζοάο Μαρτσίνς και ο Ed Κέφελ κάλυψαν το θέμα των UFO σε μεγάλο αριθμό άρθρων για το «Ο Κρουζέιρο». Όμως ποια ήταν η Ντολόρες Μπάριος? Μερικοί ερευνητές επιβεβαιώνουν ότι ήταν αληθινή. Ωστόσο ήταν ένας μέσος άνθρωπος, όχι κάποιος κάτοικος από την Αφροδίτη. Έζησε μια καλή ζωή, παντρεύτηκε, έκανε μεγάλη οικογένεια και πέθανε το 2008. Ενώ ορισμένοι θεωρητικοί συνωμοσίας υποστηρίζουν ότι ήταν κατάσκοπος του ψυχρού πολέμου. Μια άλλη ομάδα ερευνητών UFO εξακολουθεί να διατηρεί την πιθανότητα ότι η Ντολόρες Μπάριος θα μπορούσε να είναι μια μεταμφιεσμένη εξωγήινη. Σύμφωνα με αυτούς, το όνομα Ντολόρες Μπάριος ανήκει σε μια νεκρή γυναίκα. Μια κοινή πρακτική που χρησιμοποιείται από τον όχλο και τους κατασκόπους του ψυχρού πολέμου ήταν να αποκτήσουν μια νέα ταυτότητα εκείνη την εποχή. Ποια είναι τελικά η αλήθεια? Η αλήθεια μπορεί να βρίσκεται σε ένα κλειδωμένο συρτάρι μιας οικογένειας που θέλει μόνο να διατηρήσει τη μνήμη των αγαπημένων της. Εμείς σας παρουσιάσαμε τα στοιχεία και εσείς θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Τι νομίζετε λοιπόν?